Πόλεμος Ελλάδας-Δανιστών μετά τη δραματική εμπλοκή στη διαπραγμάτευση εν μέσω απειλών για Brexit. Το θερμό παρασκήνιο στις Βρυξέλλες, οι διάλογοι, η αντιπρόταση της Αθήνας με επιπλέον φόρους και οι απαιτήσεις σοκ των τριών θεσμών ζητούν άλλα 4 δις μέτρα από ΦΠΑ και μειώσεις μέχρι 20% στις συντάξεις. Στον αέρα το επόμενο βήμα, ενώ ο χρόνος μηδενίζεται για την Ελλάδα. Κατηγορώ Τσίπρα κατά των εταίρων. Αν επιμείνουν, δεν πληρώνουμε και αποχωρούμε, δεν πλοφάρουμε, προειδοποιεί ο Βαρουφάκης. Σφήνα δούνου του και προς Ευρωπαίους για το χρέος. Μήνυμα Σούλτ σε Τσίπρα. Αν πας σε Brexit, θα σε σταυρώσουν οι Έλληνες. Ο Αυστριακός Κεντρικός Τραπεζίτης λέει ότι έχουν υπολογίσει το κόστος ενός Brexit. Σε αχαρτογράφητα νερά, αν συμβεί, δηλώνει ο Τράγκη. Το πρώτο μήνυμα της Φόφης Γεννηματά μετά την εκλογή της στην ηγεσία του Πασόκ. Εξέγερση εκατοντάδων μεταναστών στη Μυτιλίνη, πολιόρκησαν λιμενικούς. Γερμανική φαρμακοβιομηχανία έδινε δώρα έως 20.000 ευρώ σε Έλληνες γιατρούς για να προωθούν τα προϊόντα της. Ασκήθηκαν διώξεις. Στους 38 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος. Τι προβλέπουν οι μετεωρολόγοι? Απίστευτες σκηνές στους δρόμους της Τυφλίδας με λιοντάρια, τίγρεις, υποπόταμους και αρκούδες που απέδρασαν από το ζωολογικό κήπο μετά από πρωτοφανείς πλημμύρες.